Συντονιστική Επιτροπή της Πετρούπολης δημιουργήθηκε στις 16 Σεπτέμβρη. Μετά από όλα αυτά που έγιναν το καλοκαίρι, μέσα στο κατακαλό καιρό, συμμετείχαμε φορείς διάφορες στις κινητοποιήσεις που γίνανε τόσο έξω από τον ΕΣΔΝΑ όσο και έξω από την περιφέρεια, από την περιφέρεια της Αττικής και αποφασίσαμε να κάνουμε μία συντονιστική επιτροπή γιατί είδαμε τους κινδύνους που υπήρχαν. Από τις 16 Σεπτέμβρη, καταρχήν η επιτροπή αυτή δημιουργήθηκε από φορείς και σωματεία της περιοχής μας. Σε αυτή τη συντονιστική επιτροπή συμμετέχουν ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών, συμμετέχει το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Πετρούπολης, που μετά από κάλεσμα αυτού του Σωματείου έγινε η σύσκεψη, και τα παραρτήματα σωματείων των συνταξιούχων και των οικοδόμων της πόλης μας. Η συντονιστική αυτή επιτροπή που δημιουργήθηκε μετά από αυτή τη μεγάλη σύσκεψη, ξεκίνησε άμεσα δράσεις για την ενημέρωση του κόσμου. Δηλαδή, είχαμε εξορμήσεις σε σχολεία, εξορμήσεις σε πλατείες, εξορμήσεις σε παιδικές χαρές και ταυτόχρονα υλοποιήσαμε και απόφαση που είχαμε πάρει την ημέρα που δημιουργήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή. Κάναμε μία πρώτη συγκέντρωση και πορεία στην πόλη μας. Με πολύ καλά αποτελέσματα. Και κόσμος πολύ συμμετείχε και κόσμος πολύ ενημερώθηκε εκείνη την ημέρα. Τώρα, στο θέμα μας. Δεν φτάνει το έσχος που είχαμε στη Φυλή 51 χρόνια. Είναι η γειτονιά μας σε εμάς, στην Πετρούπολη. Ετοιμάζουν και νέα χωματερή δίπλα στην παλιά, πιο κοντά σε σπίτια. Και θέλουν να αξιοποιήσουν, στα σχέδιά τους είναι να αξιοποιήσουν εντός εισαγωγικών, και το παλιό λατομείο Μουσαμά ως χυτή. Δηλαδή, μιλάμε για μία νέα χωματερή, και το υπογραμμίζω το χωματερή, 500 μέτρα από το θέατρο της Πέτρας, που για μας είναι μία κοιτίδα πολιτισμού για την πόλη μας, 500 μέτρα από γήπεδα ποδοσφαίρου, όπου αθλούνται εκατοντάδες παιδιά της πόλης μας, και βέβαια 500 μέτρα από κατοικίες. Τα 500 μέτρα τα βάζω πλούσια-πλούσια. Αν μπείτε στους χάρτες του Google, είναι και λιγότερο. Γνωρίζετε βέβαια ότι με τον όρο υπολείμματα που θέλουν να μεταφέρουν στο λατομείο Μουσαμά, εννοούμε θεωρητικά σκουπίδια που έχουν υποστεί μια συγκεκριμένη διαδικασία πριν καταλήξουν στο χυτή. Στο ΕΜΑΚ αρχικά γίνεται μια πρώτη διαλογή για είδη που πιθανώς ανακυκλώνονται και ό,τι περισσέψει συμπιέζεται και υποβάλλεται σε μια περαιτέρω διαδικασία, καύση ή πυρόλυση και ό,τι μείνει από αυτή τη διαδικασία ονομάζεται υπόλοιμα. Όμως, όπως δείχνουν τα στοιχεία από τα σύμμικτα απορρίμματα που μπαίνουν στο ΕΜΑΚ, μόνο το 15, και αυτό πλούσιο-πλούσιο ποσοστό είναι, 15% ανακυκλώνεται, ενώ το υπόλοιπο 85% γίνεται ένα κομπόστ που είναι τόσο κακής ποιότητας, που αυτό επιστρέφει στη φυλή για να γίνει επίχρωση των επιπέδων που κάνουν. Όμως, επειδή αυτό είναι προϊόν διαδικασίας που και βγαίνει από το ΕΜΑΚ, τους δίνει τη δυνατότητα να το εμφανίζουν ως υπόλοιμα και να μπορούν να το εναποθέσουν και σε άλλο χώρο και να μιλάνε για χυτή. Και όχι χυτά. Μόνο που το υπόλοιμα αυτό είναι κανονικότατο σύμμικτο σκουπίδι. Και εκεί που θάβονται τα σκουπίδια, ο χώρος λέγεται χωματερή. Αυτός είναι ο λόγος που εμείς στην Πετρούπολη μιλάμε για σχέδια νέας χωματερής στο παλιό λατομείο Μουσαμά. Και όλα αυτά, να ξέρετε, επιβεβαιώνονται και από αξιωματούχους της ΕΟΚ. Αν κάποιος ψάξει, στο φόρουμ που έγινε την άνοιξη τον Απρίλιο κυκλικής ανάπτυξης, δίνουν και πάρα πολύ ωραία ονόματα. Ο κύριος Λάιτους από την Ευρώπη, είναι πολύ μεγάλος ο τίτλος, δεν μας παίρνει να τον αναφέρουμε τώρα, επιβεβαίωσε ότι όντως έτσι γίνεται, ότι είναι αυτά τα ποσοστά, ότι είναι πολύ κακής ποιότητας το υπόλοιμα που μένει, που δεν κάνει ούτε για επίχρωση, είπε αυτός. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουν και διασφαλίζουν την αύξηση της κερδοφορίας των ιδιωτικών συμφερόντων τους, με κάθε είδους εργολάβους και με την πανάκριβη λειτουργία του εργοστασίου του ΕΜΑΚ, της Elector ΑΕ, του οποίου πρόκειται να διπλασιαστεί σχεδόν η δυναμικότητα. Είχα μέσα σε παρένθεση συμφερόντων Μπόμπολα, δεν είναι πια συμφερόντων Μπόμπολα, είναι κάποιο άλλο Μπόμπολα, αυτά αλλάζουν. Έτσι θέλουν να συνεχίσουν το διαχρονικό έγκλημα σε βάρος του λαού της Δυτικής Αττικής. Το έγκλημα
το μαρτυρούν καθαρά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν καθαρά ότι την περίοδο 1999-2015 στη Δυτική Αττική είχαμε αύξηση των νεοπλασιών κατά 31,7% έναντι αύξησης 11,1% στην υπόλοιπη περιφέρεια Αττικής. Μπορεί να πει κάποιος, είναι πολύ παραγωγικοί οι παράγοντες της αύξησης αυτής κτλ. Κύριος παράγοντας είναι η ύπαρξη της κομματερής, οι διοξίνες που παράγονται και μολύνουν όχι μόνο εμάς, αλλά δύο γενναίες τα παιδιά μας, καινούρια μελέτη που βγήκε πριν, δημοσιεύτηκε τουλάχιστον σε ελληνικά μέσα πριν από 3 εβδομάδες, από Πανεπιστήμιο του Στάινφορντ. Το έχω, αυτή τη στιγμή δεν το έχω στην ομιλία μου. Εμείς ήμασταν αποφασισμένοι και δεν θα μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Γνωρίζουμε καλά τι σημαίνουν όλα αυτά, αφού για πάνω από μισό αιώνα η λειτουργία της κομματερής δηλητηριάζει τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας. Οι αποφάσεις αυτές που έχουν πάρει για επέκταση της φυλής και για δημιουργία νέων κομματερών σε διάφορα παλιά λατομεία επιβεβαιώνουν ότι δεν τους καίγεται καρφί για την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας. Και για, βέβαια δεν τους μοιάζει αν πεθαίνουν άνθρωποι στη Δυτική Αττική, δεν τους μοιάζει η μόλις του περιβάλλοντος. Ήδη ο συνάδελφος, ο συναγωνιστής, είπε ότι η κομματερία στο γραμματικό φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Δεν τους μοιάζει η μόλις του υδροφόρου ορίζοντα. Αυτό που απασχολεί τις κυβερνήσεις διαχρονικά και τους εκλεκτούς τους σε περιφέρεια και δήμους είναι να εξυπηρετήσουν την πολιτική που αντιμετωπίζει τα σκουπίδια σαν πεδίο κερδοφορίας μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Και το γεγονός ότι παραδέχονται ότι η κατάσταση με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική είναι ασφικτική, είναι γιατί θέλουν να προετοιμάσουν το έδαφος για άλλες μεθόδους. Πιο επικίνδυνες. Πιο επικίνδυνες για το περιβάλλον και την υγεία μας. Και αυτό θα έχει άξονα τη μεγιστοποίηση των σύμμικτων απορριμμάτων, με προοπτική την καύση τους και θα έχει σαν αποτέλεσμα βέβαια πολύ μεγαλύτερα κέρδη που και βέβαια την αύξηση των ομήλων που συμμετέχουν στο μοίρασμα της πίτας και κυρίως τη μετατόπιση όλου αυτού του κόστου στις πλάτες τις δικές μας, των εργαζόμενων και των κατοίκων των περιοχών. Είναι φανερό ότι εμείς δεν έχουμε άλλη επιλογή. Οργανώνουμε τον αγώνα μας και συντονίζουμε τη δράση μας μαζί με τους εργαζόμενους στη Δυτική Αθήνα, Δυτική Αττική και το Γραμματικό. Λέμε ένα μεγάλο όχι στο έσχος της κομματερής και στα νέα εγκλήματα που ετοιμάζουν στο λατομείο Μουσαμά, σε άλλα λατομεία της Αττικής, όπως είναι το Μελετάνι, από εκεί στη Δυτική Αττική πάλι, και στο Γραμματικό. Διεκδικούμε διαχείριση των απορριμμάτων που θα εξυπηρετεί το λαό μας και όχι τους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη δίθεν ρεαλιστική λύση που επικαλούνται οι δήμαρχοι της περιοχής μας στη συνάντηση που είχαν για τοπικά σχέδια που στην ούγια τους γράφουν φαρδιά πλατιά ιδιωτικοποίηση. Για μας, χώρος και χρόνος για αναμονή δεν υπάρχει. Ούτε για αυταπάτες, ούτε για μεσίες. Έχουμε αποφασίσει ότι μόνο οργανωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα απαράδεκτα σχέδιά τους. Και έτσι θα δώσουμε δυναμικό παρόν στη συγκέντρωση την Τετάρτη στις 6 Νοέμβρη, στις 6.30 ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Καλούμε όλο τον κόσμο της πόλης μας και βέβαια από τις γειτονικές περιοχές.